Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι ανησυχητής και στο νόμο 4339 και στην τροπολογία το 2α. Τότε, με όλους τους τόνους, λέγαμε με ειλικρίνεια ότι η πρωτοβουλία μας αποτελεί μια θεσμική τομή στον χώρο της ενημέρωσης. Και αυτό γιατί όχι από κανένα καπρίτσιο ή από καμιά αιμονή μας, αλλά γιατί αποτελούσε επιτακτική πολιτική ανάγκη, ήταν κοινωνική επιταγή και πρωτοβουλία δημοκρατικού χαρακτήρα. Αφού έπρεπε να καλύψει κάποιο θεσμικό κενό. Το οποίο κενό βέβαια δεν δημιουργήθηκε με καμία ευθύνη μας, αλλά με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, τριών δεκαετιών περίπου. Και αυτό το κενό, δυστυχώς, οι κυβερνήσεις από το 89 μέχρι σήμερα, πεισματικά και αιμονικά δεν ήθελαν να καλύψουν. Παρά το γεγονός ότι οι αποφάσεις του ΣΤΕ μιλούσαν για ανομαλία και έλλειψη νομιμότητας στον τηλεοπτικό χώρο. Σήμερα εδώ βέβαια γίνεται μια αντιστροφή των πραγμάτων. Επιχειρείται μια δικαστική απόφαση να θεωρηθεί ότι είναι αυτό που ασυμπτώσει ο πυρσός της καταγγελίας, ακόμα και της ανατροπής της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης. Δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις, κύριοι συνάδελφοι, με μια δικαστική απόφαση. Μια απόφαση μάλιστα η οποία έχει μια ισχυρότατη μειοψηφία. 11-14. Και ξέρετε και κάτι άλλο. Οι 11 σύμβουλοι του Συμβουλίου Επικρατείας έχουμε και άλλες 25 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που προηγήθηκαν, που έλεγαν ότι οι επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν ταχύτατα να εκπεριωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Εμείς ψηφίσαμε ένα νόμο του 43-39, τον οποίο σήμερα κάνετε κριτική. Αφού έχει εκδοθεί η απόφαση του ΣΤΕ. Η απόφαση του ΣΤΕ δεν αφορά τον νόμο 4339, κύριε συνάδελφοι, των άλλων κομμάτων. Το 2α, η πρωτοβουλία, η νομοθετική μας της Άνοιξης του 16 αφορά η απόφαση του ΣΤΕ. Ο 4339 απέδιδε και κατοχύρωνε όλες τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ. Όμως το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο δεν συγκροτούνταν σε τρεις απανωτές συνεδριάσεις από μια πεισματική δική σας τακτική, να μην συγκροτηθεί ποτέ. Επί τρεις συνεδριάσεις, μέχρι την νομοθετική μας πρωτοβουλία την Άνοιξη το 16, αναγκαστήκαμε σε ένα τέτοιο, που τα έλεγα, συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή κατάστασης ανάγκης, ανωτέρας βίας, αν θέλετε, να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Τι έπρεπε να κάνουμε κατά την άποψη οποιοδήποτε λογικού και έμφωνα ανθρώπου, όταν δεν συγκροτείται το ΕΣΟΡΟΥ? Δεν θα έπρεπε να ενεργήσει υπεύθυνα η πολιτεία να καλύψει το κενό που δημιουργούνταν? Πώς, κατά την άποψή σας, θα υλοποιούνταν ο κρατικός άμεσος έλεγχος που έπρεπε να ασκήσει η ελληνική πολιτεία? Πόρις το άρθρο 15 παράγραφος 2. Να μην ασκηθεί ποτέ? Εμείς επιλέξαμε ότι εφόσον δεν συγκροτείται το ΣΟΥΡΟΥ, έπρεπε να λάβουμε μια πρωτοβουλία. Σήμερα αποδεικνύεται ότι αυτή η νομοθετική μας πρωτοβουλία κρίθηκε αντισταγματική. Τη σεβόμαστε και σε αυτή θα υποκούσουμε απολύτως. Σήμερα η αξιωματική κυρίως αντιπολίτευση δηλώνει σε όλους τους τόνους, το καταλαβαίνω και σήμερα, ότι ενώ θα έπρεπε να έχει μια άλλη στάση, συνενετική κατά την άποψή μου, ότι δεν φαίνεται να είναι έτοιμη να έρθει στη συγκρότηση του ΕΣΟΡΟΥ, που είναι και συνταγματική της υποχρέωση, όχι μόνο πολιτική. Γιατί λέει αξιώνει την απόσταση του νόμου, παπά. Πώς είστε τόσο βέβαιοι ότι οι διατάξεις του νόμου 4339 έχουν κρυφθεί αντισταγματική? Από ποιο δικαστήριο και από ποια απόφαση? Μήπως υπερακοντίζετε την αντισταγματικότητα και δεν καταληφθεί από μία μόνο διάταξη και το σύνολο των διατάξεων? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί κατά την άποψή σας θέλετε κατάργηση της διαγωνιστικής διαδικασίας με δημοπρασία. Δεν υπάρχει πουθενά σε καμία σκέψη ρητορική σας και επιχειρηματολογία σας, αλλά ακόμα και η πρώτη νόμη που κάνατε, η λέξη δημοπρασία. Σημαίνει κατάργηση της διαφάνειας στον ανταγωνισμό και στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Σημαίνει κατάργηση των ρυθμίσεων για το μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων. Σημαίνει κατάργηση της ονομαστικοποίησης των μετοχών. Σημαίνει κατάργηση των ασυμβίβαστων, παρακαλώ, ιδιωτήτων των υποψηφίων και έρευνα του πόθης έσχεσης των υποψηφίων. Κατάργηση των θετικών προϋποθέσεων σε τεχνολογικό και εξοπλισμό και εκτεριακές υποδομές για τους υποψηφίους. Όπως, εν πάση περιπτώσει, και το ελάχιστο όριο των εργαζομένων που έχουμε θεσπίσει, τουλάχιστον για μια κατηγορία που αφορά και την απόφαση του ΣΤΕ. 400 άτομα. Πρέπει να σας πω ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων είπαν το εξής. Το 2009 υπήρχαν 4.000 εργαζόμενοι. Σήμερα είναι 1.900 με 2.000. Σοβαρά μιλάτε ότι ο νόμος ο δικός μας επηρέασε τον αριθμό των εργαζομένων? Και με ποιες συνθήκες εργάζονται σήμερα οι 1.900 έως 2.000 εργαζόμενοι? Σε συνθήκες γαλέρας αποδεδειγμένα. Δύο πράγματα λοιπόν δεν μπορείτε να περιλάβετε στην επιχειρηματολογία σας. Τη δημοπρασία ως τρόπο διαγωνιστικής διαδικασίας και δεύτερο, στο θέμα των εργασιακών σχέσεων, όπου να υπάρχει και ελάχιστος αριθμός και νομιμότητα απασχόλησης και ακατώτατος μισθός. Σε αυτό λοιπόν διαφέρομαι απολύτως. Ένα άλλο πράγμα. Σας είπα ότι να λέει κανένας ότι πρόκειται για ήττα σε μια, και εκτιμώντας, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε μια δικαστική απόφαση,
δεν είναι όχι μόνο πολιτικά, εγώ θα έλεγα και από άποψη δημοκρατικού πολιτεύματος και κράτους δικαίου. Επιτρέπετε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Ελέγχθη. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ελέγχθη από έναν ομιλητή δήθεν ότι η απόφασή μας το 2α προσβάλλει και το νοσιακό δίκαιο. Καταθέτω στα πρακτικά την απάντηση που έδωσε ο Έντιγκερ τότε αρμόδιος για τα μέσα ενημέρωσης, όπου είπε δύο πράγματα. Πρώτα, ότι η διαγωνιστική διαδικασία, τονίζω τη λέξη διαγωνιστική διαδικασία, είναι υποχρέωση που απορρέει από την συμφωνία, από το σύμφωνο σταθερότητας του ESM. Και δεύτερον, ότι στο θέμα της ρύθμισης του τηλεοπτικού τοπίου δεν αποτελεί ενωσιακή υποχρέωση, γιατί δεν έχει ρυθμιστεί κοινά για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα άλλο. Υπόθηκε επίσης ότι το ΕΣΟΡΟΥ το κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε συνάδελφε, από το 2013 και μετά και το 2014 δώσουμε δύο αποφάσεις, θα δώσω τώρα στα πρακτικά, όπου ήδη το ΕΣΟΡΟΥ, όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση της χώρας τον Ιανουάριο του 2015, το ΕΣΟΡΟΥ δεν είχε νόμιμη συγκρότηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί η παράταση με το άρθρο 57 του νόμου ΤΑΔΕ, ξέρει ο κ. Κυρίκογλου, που παρατάθηκε για μία ακόμα τετραετία, κρίθηκε με απανωτές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας ότι είναι αντισταγματικού χαρακτήρα η διατάξη αυτή. Δεν επιτρέπεται παράταση ολόκληρης θητείας, ούτε καν κλάσματος θητείας. Είπε το ΕΣΟΡΟΥ. Δύο αποφάσεις, κύριε Κυρίκογλου, τις προσκομίζω, πάρτε αντίγραμμα να πληροφορηθείτε. Και εν όψιν όλων αυτών, εγώ τώρα πριν από λίγο σας ενημερώνω, έχω υπογράψει μια τροπολογία βουλευτική, όπου τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ την επεκτείνουμε ακόμα και όχι μόνο για το θέμα... Όχι μόνο για το θέμα του αριθμού των μελών, αλλά και της τιμής εκκίνησης. Που σημαίνει ότι ο αρμόδιος υπουργός, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΣΟΡΟΥ, δεν μπορεί να ορίσει καμία τιμή εκκίνησης. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε συνάδελφε. Γίνεται δεκτό, κύριε Λοβέρδο, και συμφωνούμε σε αυτό, λοιπόν. Ελπίζουμε να την κάνει δεκτή ο κύριος υπουργός. Είναι δεκτή, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι θα απαντήσω πρώτα. Ο κύριος υπουργός την κάνει δεκτή την τροπολογία. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τίποτα από το άρθρο 2 που να γίνεται με αποκλειστική απόφαση ή αρμοδιότητα του αρμόδιου υπουργού. Προηγείται η σύμφωνη και αποκλειστική γνώμη του ΕΣΟΡΟΥ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι γιατί σήμερα λέμε αναστέλλεται και όχι καταργείται. Και θα μιλήσω κυρίως στα ότα των νομικών. Ξέρετε πολύ καλά ότι μία διοικητική πράξη, για να μην έχει καμία ισχύ, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη απόφαση που να μας έχει επιδοθεί και να ορίζεται συγκεκριμένα τι είναι αυτό που αναστέλλεται και καταργείται. Εάν σήμερα λέγαμε καταργείται η διάταξη, ανοίξτε μια παρένθεση, εκ το πυρσού γίνεται αυτή η ρύθμιση. Συμφωνώ πολύ με κάποιους που το είπανε. Κλείνει η παρένθεση. Εάν λέγαμε σήμερα καταργείται, θα ήμασταν υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε ως επιχειρηματολογία το σκεπτικό του ΣΤΕ, το οποίο δεν το έχουμε στα χέρια μας. Δεν σας αρκεί η δήλωση όλων μας και των αρμόδιων υπουργών και των βουλευτών ότι η κατάργηση είναι αφεαυτής. Απλά σήμερα λέμε το αναστέλλεται για να έχουμε την ευκαιρία, να έχουμε την απόφαση στα χέρια μας, ούτως ώστε κάνοντας την αιτιολογική έκθεση στην κατάργηση ή την αντικατάσταση με μια άλλη νομική διάταξη, να περιλάβουμε αποκλειστικά το σκεπτικό του ΣΤΕ. Έτσι μπορεί να είμαστε ακριβείς και συνεπείς. Και αυτό γίνεται ακριβώς ως προληπτικού χαρακτήρα πράξη που επιβάλλεται από το άρθρο 95, παράγραφος 5 του Συντάγματος. Κύριε συνάδελφε, κατανοητό και επιχειρηματολογημένο. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και αντιπαρέρχομαι την φρασιολογία και την κατηγορία κάποιου συναδέλφου από τις αντιπολίτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδεικνύει καθεστωτική αντίληψη. Αλίμονο αν επικνύουμε εμείς τέτοια αντίληψη, όταν για μερικούς η δημοκρατία είναι πάρα πολύ στενή και χωράει μόνο τους ίδιους και τους φίλους τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.